Παιδιά, είχαμε τον Πάνο τον Γιάμο, τι γλυκό παιδί. Πού? Μαλαματένιο. Στο Πασχαλινό. Στο Πασχαλινό, μέσα στην Καλή Χαρά πέρυσι. Και μου λέει το παιδί, του λέω πώς θα έλεγε το νέο σου δίσκος και μου λέει ολοκένουργιος. Του λέω, έλα λέγε. Δεν το πίστευω ότι... Και μου λέει, έλα αλήθεια. Ψυχούλης μου, τι μάλαμα παιδί και το τραγούδι βέβαια σου ξεδάρε αυτό. Γεια σου βρε Πανούλη μου, καλή σου μέρα. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου. Πόσα έχει? Δύο. Δύο! Α, δύο μόνο. Εντάξει. Μόνο. Μήπως έχει πολύ νέος. Τρία. Μήπως έχει τρία παιδιά. Όχι παιδιά. Παιδιά νομίζω τρία. Τρία έχει. Ευχαριστώ. Έκανε και τρίτο. Το δεύτερο ποτέ έκανε, το τρίτο το έχω πάρει χαμπάρι τώρα τελευταία. Το δεύτερο πολύ κρυφά το κάνει. Πήρες χαμπάρι το τρίτο αλλά σου διέφυγε το δεύτερο. Διέφυγε το δεύτερο, θυμάμαι το πρώτο. Ναι καλέ. Το δεύτερο δεν το θυμόμουν. Το τρίτο έχει κλείσει ενός χρόνου γιατί τον είχα φέρει στο μάτι και μου είχε πει ότι... Όχι το τρίτο ενός χρόνου, το τρίτο είναι μηνό, το τρίτο είναι... Δύο. Εβδομάδων είναι το τρίτο. Εβδομάδων το τρίτο. Να χαίρεσαι τα παιδάκια σου Πανούλη μου και τα τρία γερά και τυχερά να είναι. Λοιπόν, αλφα κενό και ονοματεπώνυμο. Μηνυματάκια στο 19% θα τα στέλνετε βομβαρδιστικά. Θα ήθελα παρακαλώ γιατί η ώρα είναι 12. Που σημαίνει ότι έχετε σκάρτο διωράκι ακόμα. 2 παρά 5 κάνουμε την κλήρωση. Για να σας στείλουμε σε αυτό το πανέμορφο ξενοδοχείο, Πέτρα και Φως Boutique Hotel and Spa. Είναι στο Ίτυλο της Μάνης. Φυσικά από χθες το παρακολουθώ με τα δύο μπουρνούζια και όλο το πρωινό. Δύο μπουρνούζια. Είπα του Δρυμούση να πάμε και όπου μας βγάλει. Μου είπε μαζί σου δεν πάω ούτε με αυτό το περίπτερο. Θέλει να πάει, γι' αυτό το κάνει αυτό. Σε καψουρεύει. Δεν θέλει. Σε καψουρεύει. Όχι, όχι. Είπε στην Παπαβασιλείου. Είπε ότι να πάει με την Έλληνα, λέει πάω παντού. Και με τη Στικούδη. Και με τη Στικούδη μετά. Και με τη Μαρία. Πριν μπούμε, ναι, έλεγε στη Μαρία και με σένα. Ναι. Αλλά αυτά που ήξερα να τα ξεχάσει πέρα του Βασίλη. Που θα μας έχει καβάντζα όλες. Μα και εσύ να δεχτείς να είσαι καβάντζα και τη ώρα που το λες. Καβάντζα. Καβάντζα, δεν είναι καβάντζα, καβάντζα. Καβάντζα, είναι με νιζί. Ναι. Βελέντζα. Λοιπόν, Πέτρα και Φως Boutique Hotel and Spa, λοιπόν, προσφέρουμε για ένα ζευγάρι 3 διανυκτερεύσεις. Είμαι και σε ένα σοπεράκι το Twitter account του Μέση στην Καλή Χαρά γιατί περιμένουμε πάντα τα tweet. Αυτό είναι. Το σωστό. Έχουν λυθεί. Το σωστό, ναι, γιατί μας έβαλες εχθές και ψάχναμε μωρέ κάτι άλλα πράγματα. Το ρίξες και πάλι απόψε το φαρμάκι σου και έκανες ξανά να κλαίει το ναταλάκι σου. Ναταλάκι μου, μικρό μου. Ναι. Αυτό είναι το σωστό. Το μέση στην καλή χαρά που βλέπετε με H, όχι με Χ. Εκεί περιμένουμε τα μηνυματάκια σας, παρατηρήσεις. Χώστε άμα θέλετε, δεν πειράζει. Και βρυσιδάκια αντέχουμε, διότι δεν είναι όλα ζάχαρη στη ζωή αυτή. Καλεννοείται από βρυσίδια. Αυτό που θέλω όμως πολύ είναι τη Μαρία να χορέψει στο στούντιο, λέει, του μέσα στην καλή χαρά το χορό της, τον ωραίο. Όχι, παιδιά, λοιπόν, έχω συμβόλαιο μόνο για το δέστε τους. Και αν δεν έχετε λεφτά, αν δεν έχετε λεφτά, δεν χορεύει τζάμπα. Θα βγάλουμε κάτι. Δεν μπορώ να χορέψω, παιδιά. Έχεις πάνω σου. Κάτι θα βρούμε, θα μαζέψουμε το τραγούδι. Παιδιά, να σας πω κάτι, όλο το καλοκαίρι είχα πρόβλημα, γιατί περνούσα, πήγαινα διακοπές και άκουγα από πίσω. Χόρεψε, χόρεψε. Λες και είμαι καμιά μαϊμού. Στον δρόμο είναι περίεργο. Εδώ όμως είσαι πλατό τηλεοπτικό. Είσαι λοιπόν εδώ είσαι στο φυσικό σου χώρο. Είσαι στον Α. Παιδιά, δεν μπορώ να χορέψω τώρα εδώ. Δεν μπορώ να σου πω, μην χορέψεις. Δεν μπορεί να χορέψει Κυριακή. Δεν είπα να χορέψει. Υπάρχει αναμονή για Δευτέρα. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Αλλά κοίτα, να σου πω κάτι πολύ απλό. Το βλέπεις αυτό το άσπρο. Το άσπρο, το παραβόν. Πίσω από το παραβόν αυτό είναι το πλατό της Άσης. Και ακριβώς από πίσω το πλατό σας. Τι νομίζεις? Μια πόρτα. Είναι σαν να είσαι στο πλατό εννοεί. Το δικό σου. Α, μια ομάδα. Το φέρω όμως τόσο γλυκά. Μια οικογένεια. Και τι θέλετε να σκοτώσω την τρελή να χορεύω ποιο, καλή πρωί. Τι χορεύει συνήθω που τη αρέσει πολύ. Τι εκπομπή. Καλά, έχει χορεύει. Αλλά γενικότερα με 2 ευρώ τα χορεύει όλα. Α, τα πάντα. Να ρε, έλα ρε, έλα, έλα, έλα. Έλα, πάμε, τι να κάνω. Τι να κάνω. Αν το χορέψεις τώρα, δεν μετά μιλες για τον κόσμο, τα φωνάζει, χώρενε, κλάνε. Δεν σηκώνω με την κουσουλά. Έκανες έτσι, αυτά. Κλιμακτηρίου, κλιμακτηρίου. Η Μέρη να πάει στο σπίτι της και να πιει το τσάι. Άλλο τι θέλει να πει. Η Μέρη να πάει. Καταλάβατε, στο σπίτι της όμως. Αλλά κρατήθηκε πάρα πολύ για αυτά τα πράγματα. Τι είμαι εγώ, εντάξει, κάνω δουλειά. Τι είναι αυτό το πράγμα που έκανες να ξέρεις τον δρόμο. Θα χορεύει, δεν περπατάς. Είναι όμως, παιδιά που κάνατε. Έχει πολύ πλάκα. Και το δικό σας μας άρεσε πάρα πολύ. Ωραίο. Πότε παίξατε τελευταία φορά. Και σπλάς κάτω αυτά. Αυτό με τις μπίλιες ήταν πολύ ωραίο και τι ωραία περάσαμε με τον Βασίλη. Ε, Βασιλάκι μου εκεί που ελπίζω να μας βλέπεις.
Βασίλης Παπαγιάννου, τον τρέιλερ μας στον Αλφα. Κουράγιο, γιατί αυτές οι μπύλες τις μαζεύαμε, τις πέταγα εγώ, σε αυτό το τραπεζάκι τις πέταγα. Τις πέταγα, φεύγανε ολούθε κακήθε. Τρέχαν τα παιδιά, τις μαζεύανε μία-μία, ξανά μου έλεγε. Δεν το πετύχαμε. Ήταν πολύ ωραίο. Τις ξαναπέταγα εγώ. Φύρρ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 rr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 r
καλή. Και μου άρεσε πάρα πολύ και το ξυπόλυτο το μισό πλάνο, τα ποδαράκια. Το ξυπόλυτο. Ήταν καλό. Ήταν καλό. Ήταν πολύ ωραίο, δεν τα λέμε αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Θα παίξει πρώτα η Μαρία. Και το παιχνίδι που θα παίξει η Μαρία είναι το ποιος είπε τη φράση. Ω, εύκολο. Αλήθεια. Ναι, νόμιζα ότι θα με σηκώσετε, θα κάνω τίποτα ακροβατικά. Έχουμε φράσεις γνωστών προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών. Α, αυτή! Από την εποχή του Ρούσβελτ και προς τα πίσω. Τότε γεννήθηκα, θυμάμαι. Πραγματικά, αυτοί που έχετε στο κοντρόλ σας είναι φίλοι μου, υποτίθεται. Πολύ, πολύ. Φίλοι, φίδι μου. Λοιπόν, μισό λεπτό. Αχ, θα ανοίξει το στόμα μου κάποτε. Ποια φράση είπε ο Νίκος Μουσινάς είναι το παιχνίδι, σταμάτα να φοβάσαι. Αχ, αλήθεια, έχω. Γιατί με τους προέδρους δεν πάω καλά της Αμερικής. Κάτσε να βρω το. Αν ήταν τίποτα ευρωπαϊκή. Θα τις δούμε. Λοιπόν, παρακαλώ. Καρτούλα. Ποια φράση είπε ο Νίκος Μουσινάς. Έχω συνέστηση τη ασημαντότητά μου. Όχι, αυτό δεν το είπε. Όταν ήρθα. Εσύ μέσα τσιμουδιά. Όταν ήρθα στην Αθήνα είχα ξεφύγει. Ή πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για να πετύχεις. Τα πράγματα συμβαίνουν μόνο με υπομονή. Τα τυχαία είναι για λίγο. Κι άλλη κάρτα έχουμε, περίμενε. Κι αν με θυμούνται κάπου στην τηλεόραση, θέλω να με θυμούνται ως επαγγελματία που δεν αντιμετώπιζα το θεατή σαν πρόβατο. Εάν δεν είσαι αδιάφορος, πάντα έχεις εχθρούς. Σοκαρίστηκα κι εγώ. Τα είχα πει νέος αυτά. Σαν πρόβατο. Όχι τόσο, δεν είναι τίποτα. Φεντε, όλα, ένα έχει πει, Ένα από αυτές. Ναι. Μια από όλες τις φράσεις ανήκει στον Νίκο Μουσινά. Βγήκε ένα προσωπικό. Παιδιά, τώρα να μην σας καθυστερώ κιόλας, γιατί είναι και ο τηλεοπτικός χρόνος. Όχι, μπορείς να το σκεφτείς. Τώρα να απαντήσεις, ας πούμε. Θες να ξαναδούμε την προηγούμενη κάρτα. Νομίζω ότι δεν είναι στην προηγούμενη, νομίζω ότι είναι σε αυτή. Θες να δούμε πάλι την προηγούμενη. Μία φορά μόνο, ένα τσακ, ένα τσακ την προηγούμενη πάλι, ένα τσακ την προηγούμενη καρτούλα. Έχω, αυτό δεν το είπε το πρώτο, στην Αθήνα είχα ξεφύγει. Γιατί είναι Μαρία με ξεφτυλίσεις στην όραση. Δεν είχες ξεφύγει στην Αθήνα. Όχι, από τη Θεσσαλονίκη το έπαθες. Πρέπει να δουλέψεις πάρα. Πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για να πετύχεις. Α, αυτό μπορεί και να το πεις, βρε Νίκο μου. Ναι, βρε Μαρία, ένα παιχνίδι είναι όμως όπως στη ζωή. Πες κάτι. Εντάξει, θα πω το. Πάμε και στην επόμενη κάρτα άλλη μία φορά. Αυτό με το πρόβατο αποκλείεται. Εάν δεν. Το τελευταίο νομίζω σου αρέσει πιο πολύ. Λοιπόν, Μαρία, νιώσει μου μήπως είπε το τελευταίο. Αποφάσισε το τελευταίο. Το τελευταίο λέει η Μαρία Ηλιάκη, το αν δεν είσαι αδιάφορος, πάντα έχεις εχθρούς. Αυτό λέει η Μαρία, η σωστή απάντηση είναι. Αυτό το έχει πει η Έλλη. Αυτό το είπε η Έλλη Στάι στο περιοδικό Psychologist τον Ιανουάριο του 2011. Συγχαρητήρια, Μαρία. Η απάντηση του Νίκου Μουτσινά ήταν η. Τι έχω πει, ρε παιδί. Μήπως έχεις μια δεύτερη ευκαιρία. Σου δίνω μια δεύτερη ευκαιρία, λέει η Μερικούσουλα. Μήπως είπε το όταν ήρθα στην Αθήνα είχε ξεφύγει. Ναι, ναι, ξέρω. Λοιπόν, όχι, ξέρω. Νίκο, θα πω ότι είπε το πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ. Αυτό. Αυτό μου κάνει. Παιδιά, πόσο χαζή είναι τώρα και δεν μπορώ να το βρω. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πρέπει να δουλέψει αυτό πάρα νομίζω. Μήπως έχει πει αυτό το για να δουλέψει. Αυτό. Αυτό λέει η Μερικούσουλα. Αυτό. Στον Νίκο Γεωργιάδη, στο youpi.gr λοιπόν. Στο ναι, youpi. Να μιλάς σαν την Έλλη Στάι όμως. Μ' άρεσε, στο μυαλό σου. Πάλι καλά που τον ταύτισες με την Έλλη Στάι, αυτό είναι προς τιμήν του Νίκου. Βεβαίως. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα? Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τελείωσε η φιλία μας για αρχή. Γιατί? Να μπουν τα πράγματα σε έναν δρόμο. Μωράκι μου. Α, Παναγία. Δεν μπορώ χωρίς εσένα. Εντάξει. Ήταν όμως μια φράση που θα μπορούσε να την έχεις πει. Δεν θα την έλεγα αυτή. Το αν δε... Είναι όμως σωστό. Είναι πολύ σωστό φυσικά. Το αν δεν είσαι αδιάφορος, πάντα έχεις εχθρούς. Το έχει πει αυτό πέρα από την Έλλη Στάι, πρέπει να σας πω, και ο Νίκος Καρβέλας. Αυτά είναι, παιδιά. Και το χρεώθηκα σήμερα κι εγώ. Όταν ήμουν πιο μικρή και είχα πρωτοαρχίσει πολύ πολύ πιτσι, να κάνω ραδιόφωνο και τηλεόραση, 92, εκεί περίπου, 91-92,
μου στέλναν όλοι γράμματα και μηνύματα και μου λέγανε «Σε λατρεύουμε, είσαι καταπληκτική. Σε λατρεύουμε, είσαι καταπληκτική. Σε λατρεύουμε, είσαι...» Και κανένας ποτέ ούτε μία κακή κουβέντα. Όλοι με λατρεύανε. Όλοι. Δηλαδή γράμματα, γράμματα. Και πάω και του λέω «Είμαι τόσο ευτυχισμένη, έχω πάρει 200 γράμματα, όλοι με λατρεύουν. Δεν μου έχει γράψει κανείς καμία κακή κουβέντα». Τα καλά γράμματα. Και θυμάμαι, μου λέει «Καραβέλας, αλήθεια, πόσο μέτρια σε κάνει αυτό». Και ο Νίκος όμως, παιδί. Και θυμάμαι ότι μου διάσα και του λέω «Τι είναι αυτά που λες, αφού όλοι λένε ότι με λατρεύουν και όλοι λένε ότι είμαι καταπληκτική». Και μου λέει «Αυτό σημαίνει πάρα πολύ αδιάφορη. Δεν είναι δυνατόν να μην σε αντιπαθεί ούτε ένας. Όταν δεν υπάρχει ούτε ένας που να μην λέει κακή κουβέντα για σένα, αυτό σημαίνει ότι πάρα πολύ αδιάφορη στον κόσμο». Και αφάρα πολύ σωστά. Συμφωνώ. Επιφανειακή ένδειξη. Ουσιαστικά. Συγγνώμη, να μπορεί κάλλιστα να μην μπει στον κόπο ο ένας να στείλει γράμμα ή μήνυμα. Όχι, αγάπη μου. Κάποιος θα μπει στον κόπο να σου ρίξει ένα πινελίκι, πίστεψέ με. Καλά, εδώ ρίχνουν τον πινελίκι στο Facebook. Κάτι θα σου πει. Δεν γίνεται. Δηλαδή, μπορεί να έχει μόνο φίλου, θα έχει κάποιο που να. Σε σχέση με τον Νίκο Καρβέλα, σαν απάντηση πρέπει να δώσει. Νίκο μου, μπορεί να μην μπήκε στον κόπο. Εγώ τότε. Εντάξει. Σωστό. Πάμε τώρα στο παιχνίδι που θα παίξει ο Νίκος Μουτσινάς. Ο Νίκος Μουτσινάς θα παίξει ένα πολύ πιο εύκολο παιχνίδι. Το οποίο είναι «Πήγαν για μαλλί και βγήκαν φαλακροί». Θα δεις διάφορες φωτογραφίες πολύ γνωστών ανθρώπων. Θα τους βλέπεις από τα μάτια και κάτω και ξυρισμένο το κεφάλι τους. Δηλαδή είναι θα αυτό. Είναι όλοι φαλακροί. Φίλοι μου. Έχεις μόνο 20 δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσεις τους ανθρώπους αυτούς. Ενώ η Μαρία Ελιάκη είχε τη μισή εκπομπή να σκεφτεί. Έλα σώπα, καρδούλη μου, επειδή εσύ έχεις. Όχι, δεν το είπα αυτό. Δεν είπε για σένα. Λοιπόν, φύγαμε παρακαλώ τις φωτογραφίες, ξεκινάμε. Ποιος είναι αυτός? Ποιος να είναι αυτός? Αχ, το δεν έλα, πολύ γνωστό. Είναι σαν το Μανούσο, δεν μοιάζει να το βρήκα κι εγώ. Το βρήκατε όλοι? Ναι, εύκολο. Γιατί? Πού το βρήκα? Άμα είναι ποδοσφαιριστής, ξεχάστε το. Εγώ δεν τον ξέρω, παιδιά. Ζιντάν. Πώς είναι ποιο? Ζιντάν. Είπε ο Ζιντάν. Ζιντάν. Ο Τσιμιτσέλης, ρε παιδιά, είναι. Και εγώ αυτό σκέφτομαι. Ο Τσιμιτσέλης. Ο Τσιμιτσέλης, λέει ο Νίκος Μουτσινάς. Σωστό! Μπράβο! Εσύ τι λέει αυτό, Βασίλη. Μπράβο, ρε Νίκο. Αλέκα, πήγαινε στο κηλικείο να δεις αν ερχόμαστε που θα μπερδεύεις τον καλεσμένο. Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Πολύ σωστά. Δεύτερος, παρακαλώ, επόμενος. Λιάγκα. Καλά, Γιώργο Λιάγκα, ακόμα και έτσι είσαι κουκλάκι ζωγραφικό μωρό. Τι γλυκός που είναι και τα μαλάκια σου να πέσουν, Γιώργο μου, κουκλέκτασε. Το εννοώ. Καθόλου. Είναι γοητευτικότατος. Του πάει πολύ. Γοητευτικότατος ο Λιάγκας χωρίς μαλλιά. Νομίζω να τα λέει τα μαλλιά καλύτερα. Νομίζω ότι δεν είναι χάλια. Με τα μαλλιά είναι καλύτερος, αλλά και αν ποτέ σε 40 χρόνια του πέσουν, πάλι θα είναι μια χαρά. Εντάξει, εκεί δεν είναι και τελείως κουλούπα. Γιατί έχει ωραίο χαμόγελο και ωραίο μπλεμμένο. Είναι και κάτι τριχούλες. Λοιπόν, μπράβο Νίκο, πας πολύ καλά. Σε ευχαριστώ, πας πολύ καλά. Ευχαριστώ, δώσε μου δύναμη, είναι δύσκολο. Σου δίνω δύναμη. Τρίτος, επόμενος κύριος. Όχι, δεν είναι δύσκολο. Όχι, καλέ, είναι... Όχι, είναι εύκολο. Δεν είναι. Είναι εύκολο. Καλέ, είναι... Πώς λέει. Είναι ο Τζιμ Μόρισον. Εσύ τι μιλάς, παιδί. Όχι, και μαρμάρωσα. Αποκλείεται ο Πάνος Κιάμος, λες να είναι, παιδιά. Όχι ο Πάνος Κιάμος. Έχεις δίκιο. Λέγε. Ο Πάνος Κιάμος. Είναι. Όχι, μπράβο. Απίστευτο. Ο Πάνος Κιάμος μου αρέσει έτσι πιο πολύ. Όχι, εγώ θα έλεγα ο Πάνος Κιάμος να κρατήσει τα μαλλιά του. Για πάντα. Ακόμα και με τη μέθοδο της εμφύτευσης, αν ποτέ Πανούλη μου χρειαστεί, κούφια η ώρα που τα ακούει. Να τα κρατήσεις τα μαλάκια σου. Είναι άγριος πολύ χωρίς μαλλιά. Βέβαια. Έχουμε άλλον. Άλλον έναν. Α. Τι άμα ρε. Έχω κατάλαβα. Ο οικονομέας. Ποιος είναι αυτός? Θα μπορούσε. Έλα. Δεν αποκλείεται να το πει. Αρέσει τις γυναίκες πολύ. Μπράβο. Ο Εζέλ. Α, δεν βλέπω άλλα κανάλια. Έπεσε δεν και είναι... στο αγιάζι του έρωτα που ήταν δικό μας υπέροχο τουρκικό. Αλλά δεν ήταν με αυτά τα μαλλιά. Εντάξει. Όταν τότε δεν... Υπέροχο το αγιάζι του έρωτα. Το αγιάζι του έρωτα, τι ωραίο. Πολύ ωραίο καλέ το αγιάζι, ο Εζέλ χάλια. Και η Μενεξέ εμένα μου άρεσε λίγο. Η Μενεξέ, το σταυροδρόμι, πώς το λέγανε το άλλο. Το σταυροδρόμι, μαζί πηγαίναμε στην αμμουδιά. Ό,τι λες παιδάκι μου. Πώς λεγόταν. Έχουμε κι άλλο. Κι άλλο έχετε. Ναι, να συξερήσουμε.
Τραγικό. Όχι, όχι, δεν θα το ήθελα αυτό να το δω. Ποτέ. Ποτέ, αγάπη μου. Ναι, αγάπη μου, ναι. Ναι, αλλά μην το κάνεις, αγόρι μου, ποτέ. Όχι, ποτέ. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι λάθος. Χριστάκο μου, μωρό μου, ψυχούλα μου, όχι ποτέ, ποτέ, ψυχούλα μου, τα μαλάκια σου. Καταστρέφεται κόσμο. Σαν κόρη οφθαλμού. Σαν κόρη οφθαλμού να τα κρατάς. Αυτό είναι το. Μπράβο, Νίκο Μουτσινά. Στα πόσα, πόσα είχαμε μερουλά, σύνολο. Όχι, όχι. Το πρώτο δεν το βρήκε. Δεν βρήκε τον Εζέλ. Δεν βρήκε τον Εζέλ. Ένα Εζέλ δεν βρήκα, μωρό, και το κάνετε. 4-5. Ο Νίκο έπαιξε πιο ωραίο. Πάρα πολύ καλό ποσοστό. Ευχαριστώ. Σε κέρδισα. Εμένα γιατί δεν μου δείξατε γυναίκε με καμένα μαλλιά να τι αναγνωρίσω. Ο καθένας με τον πόνο του. Γιατί είσαι η μόνη. Οι άλλες βάλανε. Με ρίκους πως μου φέρετε ο συμπαρουσιαστής εδώ. Πάρα πολύ άσχημα. Και λείπω τίποτα, δεν έχεις δει ακόμα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία νομίζω πήγατε. Μπράβο σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μπράβο σας. Έχουμε ένα βιντεάκι τώρα που μπορούμε να σχολιάσουμε όλο μαζί, όλοι μαζί. Είναι ψυχολογικής φύσεως. Γιατί δεν ξέρω αν το έχετε σκεφτεί εσείς οι άντρες κυρίως του καναπέ, ότι κάθε γυναίκα λέει που βάφει τα μαλλιά της σε ένα συγκεκριμένο χρώμα. Κάτι υπονοεί με το χρώμα που βάφει τα μαλλιά της. Δηλαδή εμείς ξανθές, κάτι υπονοούμε που είμαστε ξανθές. Το έχουμε καταλάβει. Τι υπονοούμε. Υπονοείται μία ελαφράδα χαλαρότητα, όχι κάτι πολύ βαρύ κτλ. Κάνεις λάθος. Όχι, το ξανθό είναι πολύ φωτεινό χρώμα. Δεν έρχεται. Είναι θετική ενέργεια. Μπαίνεις. Μια φωτεινότητα, μια χαρά. Εγώ πιστεύω ότι και οι τρεις εδώ στον καναπέ υπονοούμε ότι είμαστε βαθύτατα σκεπτόμενες, σοβαρές και εγκεφαλικές. Όχι, όχι, όχι. Σίγουρα. Πιστήκαμε, πιστήκαμε. Κάτι σας λένε τώρα και γελάτε. Πιστήκαμε. Εντελώς. Τέλεια. Κοντά και στυλιζαρισμένα, μακριά και επιμελώς ατιμέλητα. Τα μαλλιά δεν είναι μόνο θέμα στυλ, αλλά υποδηλώνουν πολλά για το χαρακτήρα και τις επιδόσεις μιας γυναίκας σε πολλούς τομείς. Θα μπορούσατε λοιπόν να φανταστείτε ότι τα μαλλιά είναι μεγαλύτερο ατού από ένα θελκτικό πλούσιο μπούστο? Και όμως, έρευνα που έγινε μαρτυράει ότι το 60% των ανδρών δίνουν περισσότερη σημασία στα λαμπερά καλοκτενισμένα μαλλιά παρά σε ένα εντυπωσιακό βαθύ ντεκολτέ. Συμπέρασμα, συνοστιστείτε κορίτσια στα κομμωτήρια και μεταθέστε το ραντεβού στον πλαστικό χειρουργό για αργότερα. Στο σημείο αυτό η σκητάλη περνάει στους άνδρες που τώρα καλούνται να κάνουν το casting ανάλογα με το χρώμα των μαλλιών σας και φυσικά τις ερωτικές τους προσδοκίες. Τη γραμμή έδωσε Γερμανός ερευνητής που ανέτρεψε το μύθο της ξανθιάς. Τα συμπεράσματα της έρευνας καταλήγουν ότι οι ξανθιές είναι σίγουρα πιο διασκεδαστικές και πιο παιχνιδιάρες στο κρεβάτι, ωστόσο οι κοκκινομάλες τις κερδίζουν με διαφορά με την πλούσια σεξουαλική του ζωή. Μάλιστα, από την ίδια έρευνα προκύπτει πως οι γυναίκες που επιλέγουν να βάψουν τα μαλλιά τους κόκκινα στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι ψάχνουν σύντροφο και από αυτή την κατηγορία δεν εξαιρούνται ούτε ήδη δεσμευμένες γυναίκες. Και αν νομίζετε ότι αυτές ήταν όλες οι πληροφορίες που μπορεί να πάρει κανείς από το χρώμα των μαλλιών σας, κάνετε λάθος. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, το φυσικό χρώμα των μαλλιών σας μπορεί να αποκαλύψει πράγματα για την κατάσταση της φυσικής και πνευματικής σας ευεξίας, αλλά και να σας προειδοποιήσει για σημαντικά θέματα υγείας. Αν είστε μελαχρινοί λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να είστε και επιρρεπείς στις κακές συνήθειες, αφού γυναίκες με σκούρα μαλλιά φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη τάση προς την εξάρτηση από την νικοτίνη. Επιπλέον, οι μελαχρινές τείνουν να έχουν πιο λιπαρό δέρμα από τις ξανθιές και τις κοκκινομάλες, που σημαίνει περισσότερες πιθανότητες για εξάρσεις ακμής. Η
Οι θερμές κοκκινομάλες τώρα, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη στο Harvard, μπορεί να απολαμβάνουν πολύ συχνά το σεξ, διατρέχουν όμως μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίζουν Parkinson. Είναι πιο ευαίσθητες στον πόνο και κινδυνεύουν από ηλιακά εγκάβματα περισσότερο και από τις ξανθιές. Αν είστε ξανθιά τώρα, θα πρέπει να θυσιάσετε λίγο από τον πρωινό σας ύπνο. Και αυτό γιατί οι ξανθιές χρειάζονται 72 λεπτά για την καθημερινή τους προετοιμασία μπροστά στον καθρέφτη, σε αντίθεση με τις μελαχρινές που χρειάζονται μόλις 66. Και αυτό γιατί τα ξανθά μαλλιά χρειάζονται περισσότερη ώρα για να μπορέσουν να έχουν τη λάμψη των μαύρων μαλλιών. Μην απελπίζεστε όμως, γιατί αν είστε ξανθιές, είναι πολύ πιθανό να είστε και πλούσιες, αφού έρευνα που έγινε στην Αυστραλία έδειξε ότι οι ξανθιές γυναίκες κερδίζουν υψηλότερους μισθούς έως και 6% από τις υπόλοιπες γυναίκες και μάλιστα χωρίς καμία απολύτως εξήγηση. Είδαμε ένα τρέιλερ μόλις. Ναι, όχι, λέει να το πω. Ναι, ναι, τη Τατιάνα στο τρέιλερ. Τη Τατιάνα στο τρέιλερ, ενώ λέω ότι Τατιάνα στο τρέιλερ είναι μόνο η στιγμή που πέφτουν στον καναπά και γελάνε. Όχι, όχι, όχι. Να αρχίσει το χορευτικό με την Κάμερον Δίαζ. Το δύο κομμάτι. Α, ναι. Το δύο κομμάτι το έχουν πει έτσι κι αλλιώς. Ότι είναι από το Άγγελο. Γιατί το έχουν πει και εγώ το είπα. Α, το έχουν πει, παιδιά. Α, συγγνώμη, το ποσοστό. Τρομερή εντύπωση το ποσοστό 60%. Οι άνδρες προτιμούν ωραία μαλλιά από ένα ωραίο μπούστο. Συμφωνείτε εσείς που είστε αγόρια? Τα μαλλιά είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Κοιτάς πρώτα το μαλλί και μετά το μπούστο? Όχι. Άργησες. Όχι, δεν άργησα. Ξέρεις τι γίνεται. Τα μαλλιά είναι πολύ βασικό στοιχείο σε μια γυναίκα. Μου αρέσουν πολύ τα μακριά και τα πυκνά μαλλιά. Και το μπούστο καλοδεχούμενο είναι. Μια γυναίκα η οποία θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι πολύ όμορφη, αν είχε πολύ ωραίο μαλλί, οκ. Okay. Είναι πολύ ωραίο το μαλλί. Μάλιστα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα είναι η σκηνή που λέει ότι οι ξανθές γυναίκες κερδίζουν περισσότερα χρήματα από τις άλλες. Ανεξήγητο γιατί, και τη στιγμή που λέει, εκφωνεί τη φράση ανεξήγητο, δείχνει τη Sharon Stone από τη σκηνή που κάνει έτσι. Και λέει ανεξήγητο γιατί. Και εξηγείται και στην Ναι, ανεξήγητο γιατί. Ανεξήγητο. Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα που λέει ανεξήγητο. Είναι αλήθεια όμως. Ότι ξανθές βγάζουν πολλά λεφτά. Εντάξει. Όχι, ότι είναι πιο. Είναι παιδιά, είναι πιο ευχάριστες. Πιο. Κάτι κάνουν, κάτι κάνουν. Κάτι κάνετε. Εντύπωση το άλλο δεν σας έκανε με τις κοκκινομάλες που λέει ότι όσες πάνε να τα βάψουν κόκκινα, ότι θέλουν να βρουν άντρα άσχετα από το αν είναι δεσμευμένες ή όχι. Αυτό γιατί. Γιατί κάνει μπάμα, ας πούμε. Γιατί. Ότι οι κοκκινομάλες. Όσες βάφουν τα μαλλιά τους κόκκινα το κάνουν γιατί αναζητούν ερωτικό σύντροφο ακόμα και αν είναι δεσμευμένες. Αυτό δεν είπε στο βίντεο. Αυτό είπε. Αυτό είναι γιατί. Ερωτισμού. Επειδή είναι έντονο νομίζω. Το τραβάει πάντα το βλέμμα ένα έντονο κόκκινο. Και είναι και σπάνιο. Ναι, εντάξει, πια δεν είναι γιατί έχει έρθει στη μόδα πολύ. Και πλέον είναι πολλές κοκκινομάλες. Ναι. Η Ελεονόρα σ' αρέσει με κόκκινα μαλλιά? Δεν είμαι ακόμα σίγουρος. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μέρες-μέρες μ' αρέσει με το χτένισμα ανάλογα πώς τα κάνει. Δεν λέω ότι δεν είναι ωραία, αλλά ούτε το τρελαίνομαι. Είναι μέρες-μέρες ακόμα. Είναι πολύ έντονο, δεν είναι. Το ήθελα, έχει τώρα, δεν είναι τόσο έντονο. Παιδιά, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Ελεονόρα με κόκκινα μαλλιά. Από κοντά από την είδα τις προάλλες, μου άρεσε και τους το είπα, μου άρεσε πολύ περισσότερο. Στην τηλεόραση κάποιες φορές φαίνεται ότι είναι υπερβολικά έντονο, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ κόκκινο χρώμα. Είναι, πρέπει να το πετύχει. Ακόμα θέλει λίγο να πετύχει το χρώμα, γιατί έχει πολύ ξανθό από κάτω. Ναι, είναι και αυτό. Ξερνάει το χρώμα, όπως λέμε. Βγάζει το ξανθό από κάτω, από το κόκκινο βγάζει πολύ. Αλλά μου αρέσει αυτή η αλλαγή. Τη πάει στο πρόσωπό τη πολύ. Τη πάει γιατί είναι πολύ ίδια ροκ και άγρια και είναι. Ροκ κορίτσι. Λοιπόν, θέλεις να δώσεις διαφημίσεις, θα ήθελα εγώ. Α, θα ήθελες. Κιόλας. Ξέρεις πόσες ώρες είσαι εδώ που δεν μιλάνε. Καλή μια ώρα είμαστε. Εν πάση περιπτώσει, ας μην πολυλογούμε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και μετά γυρίζουμε και είμαστε όλοι ολόγυμνοι στον καναπέ. Αυτό είναι αναμονή. Αυτό είναι, μια μικρή αναμονή.